Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατείας Άκης Παπανικολάου είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, με αιχμή όλα τα δεδομένα που παρακολουθήσαμε και στα βίντεο που προηγήθηκαν και με αιχμή το θέμα με τους ψευδοχάρτες, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι εν τέλει η βασική επιδίωξη της Τουρκίας? Να αποκόψει το κριτικό πέλαγος από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, να εξαφανίσει το Καστελόριζο, να αποκόψει την Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο και να εμφανίσει ενδεχομένως μελλοντικά συνορεύουσα σχέση ακόμη και με την Αίγυπτο? Η βασική επιδίωξη της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε είναι η γαλάζια πατρίδα. Το έχει δηλώσει ότι θέλει, διεκδικεί 462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Πρέπει λοιπόν να αποκοπεί η κυρίως Ελλάδα με την Κύπρο. Άρα θα πρέπει η Τουρκία να ισχυρίζεται όπως ισχυρίζεται ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα παρά μόνο τα χωρικά ύδατα, τα 6-7 ναυτικά μίλια. Το λένε ξεκάθαρα και επίσης το γεγονός ότι έχει ήδη υπογραφεί το ψεύδο σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το μνημόνιο αυτό, είναι και αυτό ένας λόγος για να επιτύχουν αυτό το σκοπό τους. Άρα λοιπόν η αποκοπή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και να μην υπάρξει συνέχεια με την Κυπριακή. Το επόμενο βήμα τους θα έρθει από την Λιβύη, όπου εκεί η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, είναι ο κύριος Σάρας, η επίσημη κυβέρνηση, είναι πιόνι της κυβέρνησης της Τουρκίας. Και το επόμενο βήμα είναι να πείσουν την κυβέρνηση της Λιβύης, τον Σάρας, ότι και η Κρήτη και η Πελοπόννησος δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, άρα τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τα οποία μιλάμε τώρα τελευταία και έχουν βρεθεί τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, θα τα δώσει, υποτίθεται η Λιβύη, προς την τουρκική εταιρεία πετρελαίου να κάνει και εκεί έρευνες. Άρα θα έχουμε και συνέχεια στο επόμενο διάστημα, διότι η Τουρκία όλα αυτά τα έχει εντάξει σε μια στρατηγική προκλήσεων. Και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Αυτή η ιστορία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, κύριε Παπανικολάου, οι κόκκινες γραμμές σε ό,τι μας αφορά ποιες είναι? Η παραβίαση, για παράδειγμα, των ενδυνάμει χωρικών υδάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έρθουν οι Τούρκοι να ερευνήσουν στα 7 ναυτικά μίλια. Αν μιλάμε για τα 7 ναυτικά μίλια, μιλάμε ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Εάν πάμε μέσα από τα 6 ναυτικά μιλία, μιλάμε για παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Και στις δύο περιπτώσεις, και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρη ότι είναι κόκκινη γραμμή αυτό, άρα θα αντιδράσει και από ό,τι άφησε να εννοηθεί με δυναμικά μέσα. Τώρα να μας εξηγήσετε το εξής. Από το 1936, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει καθαρό ότι η χώρα μας έχει γελίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων και στον αέρα 10 ναυτικά μίλια. Έτσι. Αυτή η διαφορά τώρα των 4 ναυτικών μιλίων γίνεται πολύ συχνά αντικείμενο συζήτησης. Γιατί λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, 10 ναυτικά μίλια στον αέρα και 6 στη θάλασσα? Η Ελλάδα, τότε σεβόμενη την ελεύθερη ναυσιπλοεία, προτίμησε να παραμείνει στα 6 ναυτικά μίλια, ενώ θα μπορούσε να τα επεκτείνει ακόμα περισσότερο. Δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ποτέ αντίδραση για το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε 10 ναυτικά μίλια στον αέριο χώρο. Το θυμήθηκε η Τουρκία τελευταία μετά το 1974, όταν στο σχεδιασμό τους μπήκαν οι σκέψεις να επανέλθει η Τουρκία στην παλαιά έγκλη που είχε σαν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν δηλαδή κάτι καινούργιο αυτό που υπήρχε, αλλά τώρα τελευταία αρχίζουν και το προκαλούν. Το ευκολότερο σενάριο θα ήταν η Ελλάδα να πει όπως δικαιούται ότι τα χωρικά μου είδατε αντί για 6 ναυτικά μίλια, τα κάνω 12. Άντε, σας κάνω και χάρη και τα κάνω 10. Οπότε ευθυγραμμίζεται ένα αέριος χώρος με τα χωρικά ύδατα. Τώρα, το ενδεχόμενο κορύφωσης της πρόκλησης σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Με την Τουρκία, για παράδειγμα, να βάζει στο κάδρο και τον Εύρο. Πόσο πιθανό είναι? Κοινώς, εκτιμάτε ότι η όποια αντιπαράθεση θα περιοριστεί σε ένα σημείο ή ενδεχομένως να μεταφερθεί και αλλού? Δεν αποκλείεται να γίνουν ταυτόχρονα για να δημιουργήσει κάποιο θέμα στην χώρα η Τουρκία. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, μιλάω σαν στρατιωτικός, ότι αν η Τουρκία έρθει κοντά στα 6 ναυτικά μίλια, κοντά στις περιοχές τις δικές μας, για να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, να ξέρετε ότι δεν έχει το πλεονέκτημα, το χάνει το πλεονέκτημα. Λόγω της απόστασης δεν μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις τόσο εύκολα. Θα έχουμε εμείς το πλεονέκτημα. Άρα, θεωρώ δύσκολο οι Τούρκοι να προτιμήσουν να έρθουν κοντά στην Κρήτη ή στην Κάρπαθο να προβούν σε τέτοιου είδους έρευνες.
μάλλον θα το προτιμήσουν νότια του Καστελόριζου ή κάπου αλλού. Mm. Γι' αυτό εξάλλου μας βγάλανε τον Αστέα και κάποια άλλα οικόπεδα εκτός από τα πρώτα. Επιχειρησιακά λοιπόν, στρατιωτικά δεν τους συμφέρει, διότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν καταρχάς λόγω μεγάλης απόστασης αεροπορικές επιχειρήσεις εύκολα. Τώρα το ενδεχόμενο ταυτόχρονα να κάνουν κάποιες ενέργειες είναι πολύ πιθανό. Πλήρως αντιληπτό. Ως χώρα τώρα έχουμε αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις. Το θέμα είναι, διεθνείς συμμαχίες έχουμε? Αυτή θα πρέπει να είναι η επιδίωξη της χώρας μας. Ήδη έχουμε οικονομικές συμμαχίες, σχέσεις διμερείς και θα πρέπει να επιδιώξουμε και στρατιωτικές συμμαχίες. Βέβαια, εάν έχουν υπάρξει τέτοιου είδους συμμαχίες, αυτό είναι από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανακοινωθεί ή μπορεί να έχει συμφωνηθεί. Mm-hmm. Αυτό που είναι γνωστό, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ καλές τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κοινές ασκήσεις, ανταλλάσσουμε μοίρες αεροσκαφών για ασκήσεις, με την Αίγυπτο το ίδιο. Το θέμα που παραμένει είναι να δημιουργήσουμε και στρατιωτικές συμμαχίες, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε την παρουσία μας όλες αυτές οι χώρες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που πλήττεται από τις ενέργειες της Τουρκίας, είναι και η Αίγυπτος, είναι και το Ισραήλ, είναι όλες οι χώρες γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Παπανικολάου, η διπλωματική εκστρατεία και οι παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ μπορούν και σε ποιο βαθμό να παράξουν απτό αποτέλεσμα τη δεδομένη χρονική συγκυρία? Οι διπλωματικές παρεμβάσεις σε αυτά τα επίπεδα πάντα καλό κάνουν, mm-hmm. ποτέ δεν κάνουν κακό. Και να φτάσουμε στα άκρα θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία με τις διπλωματικής πρωτοβουλίας για να ενημερωθεί. Και από ό,τι φαίνεται έχει πιάσει τόπο, διότι τοποθετούνται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση που ακολουθεί αυτή τη γραμμή και πρέπει να το συνεχίσει. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καλά όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι σε άλλα επίπεδα. Και εννοώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο στράτευμα, να προετοιμαστούμε, διότι αν αυτό δεν γίνει σήμερα, είναι βέβαια με τον τρόπο που κινείται η Τουρκία, θα γίνει σε το επόμενο διάστημα. Και κλείνοντας, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς αναφορικά με το βίντεο που παρακολουθήσαμε πριν τη σύνδεσή μας. Καρδιοχτύπησαν οι Ηρακλειώτες στη θέα των F-16. Είχαμε χαμηλές πτήσεις από ζεύγια αεροσκαφών. Με αιχμή της εξελίξης γεννήθηκε και η ανησυχία, αν και δεν υπήρχε συσχέτιση. Κοιτάξτε, ήταν μια άσκηση, όπως σωστά αναφέρατε. Οι ασκήσεις είναι πρωτίστως για να εκπαιδεύονται τα πληρώματα και των αεροσκαφών αλλά και του εδάφους όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ασκήσεις. Και νομίζω ότι και ο λαός του Ηρακλείου εμψυχώνεται άμα βλέπει ελληνικά αεροπλάνα να πετάνε στον ουρανό της Κρήτης, διότι νιώθει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και θα πρέπει να νιώθει ασφαλής. Θα πρέπει να νιώθει ασφαλής ο κρητικός λαός, διότι και δύο αεροδρόμια έχουμε και έντονη παρουσία στρατιωτική και ναυτική. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.